πάμε στο τρίτο έκτακτο θέμα, που είναι η τοποθέτηση του Δήμου και η ενέργεια που πρέπει να κάνουμε για το τεκμήριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου, όπως είχε μέχρι σήμερα και όπως τώρα προβλέπεται να γίνει με νόμο που περνάει άμεσα και στον οποίο καταργείται αυτό με αποτέλεσμα να έχουν περιπέτειες. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο για την παρουσίαση την κυρία Κυρτάτα, την νομική σίγουρη του Δήμου. Γεια σας. Όπως γνωρίζουμε όλοι εδώ, στην Άνδρο και γενικά στις Κυκλάδες, ίσχυε επί σειρά δεκαετιών, δεν ίσχυε μάλλον σειρά δεκαετιών, το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου. Το οποίο σημαίνει ότι το νησί δεν εξουσιάστηκε από τον Σουλτάνο ή τους Οθωμανούς, όπως έχουν αποδεχθεί, γιατί είχε αποδεχθεί ο Άγιος Πάγος, και είναι και ιστορικά θεμελιωμένο, αλλά από τους θεμούς ιδιώτες, και συνεπώς το Δημόσιο δεν απέκτησε κανένα δικαίωμα επί εκκλημήτων, είτε ως διάδοχο του Οθωμανικού Δημοσίου, είτε μέσω δικαιώματος πολέμου. Αυτό έχει θεσπιστεί και στον βασικό κώδικα, στο άρθρο 62 του νόμου 998 του 1979, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ και το 2003, και αφορά το βάρος απόδειξης, δηλαδή σε δίκες μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Το βάρος αποδείξεως το έχει το δημόσιο, δηλαδή δεν ισχύει η κυριότητα του δημοσίου και εξαιρούνται μετά οι μίσθοι των κλάδων από αυτό. Αυτή η εξαίρεση είναι δεκτή από τα δικαστήρια, από το νομικό συμβούλιο του κράτους, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι τα ευρισκόμενα στις Κυκλάδες νήσους ακίνητα υπήρχαν στην Οθωμανική κυριαρχία ειρηνικά και όχι δικαιώματα πολέμου, δυνάμεις ειδικόμενα στον τόπο κατακτητών και σουλτάνων και κατά τη διαδοχή του τοπικού δημοσίου παρέμειναν ιδιωτικά και δεν περιείχαν στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα, με το σχέδιο νόμου για τα βασικά οικοσυστήματα, στο άρθρο 6 επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 62 που εξαιρείται τις Κυκλάδες και με την προτινόμενη τροποποίηση καθιερώνεται διαδικαστικό προνόμιο του δημοσίου επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων διανέξεων ειδικών μεταξύ αυτού, το οποίο επικαλείται δικαίωμα στις προστατευόμενες από τον νόμο αυτό εκτάσεις και προβλέπεται ότι το τελευταίο φέρει βάρος απόδειξης των νόμων δικαιώματος. Δηλαδή, απαλήφθονται από τις περιοχές του άρθρου τις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου ή Κυκλάδες, σύμφωνα με την προτινόμενη ρύθμιση, ακολουθώντας την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, την υπαρκών 1 από όπως 2013. Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα το άρθρο το έβλεπε ρητά ότι το βάρος απόδειξης δεν παρήγει τον ιδιοκτήτη, προβάλλοντας το διευθυνσιακό δικαίωμα στις συγκεκριμένες περιπέτειες, στον οποίο βρίσκεται στον νόμο Κυκλάδου, για άγνωστο και ακατανόητο λόγο και ενώ διατηρείται η εξαίρεση για τα Ιόνια νησιά, για την Κρήτη, για τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, για τα Κύθυρα, παραλείπονται μόνο οι περιφέρειες των πρωτοδικείων των Κυκλάδων, Σύρου και Νάξου, ενώ προστίθεται περιέργως οι περιφέρειες των περιφερειακών δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, οι οποίες μέχρι το 1989 δεν εξαιρούνται. Τώρα, αυτή η απόφαση, επί τη βάση της οποίας προτείνεται αυτή η αλλαγή, να εξαιρεθούν δηλαδή οι Κυκλάδες, να σταματήσει να ισχύει και οι Κυκλάδες του Τμήματος Κυριότητας του Δημοσίου, του Αρείου Πάγου, έχει εμπνεύσει με διαφορετικό τρόπο τις μέχρι τώρα διεθνείς συνθήκες στα πρωτόκολλα του Λονδίνου του 1830, τα ελληνικά κείμενα των δυνάμεων, των άκρων δυνάμεων, τις συνθήκες του Ελληνικού Συνδικού κλπ. Και έχει τεθεί για τα λεγόμενα αδέσποτα κτήματα, και όσοι εγκαταλείφθηκαν από τους Οθωμανούς μετά την αποχώρησή τους λόγω του απελευθερωτικού αγώνα, ότι αποκτήθηκαν δικαιώματα πολέμου, ανεξαρτήτως της κατάληψής τους κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα από το δημόσιο ή τις ελληνικές δυνάμεις.
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά σε 91 στρέμματα στην καλύτερα της Σαντορίνης. Το δημόσιο έχει αγωγή και υποστήριξε ότι κανένα ιδιώτη δεν απέκτησε δικαίωμα στον κίνητο που περιλήφθη στο κράτο λόγω διαδοχή του οθωμανικού δημοσίου και δικαίωματο πολέμου. Το πρωτοδικείο κράτο απέκτησε την αγωγή, αλλά το εφετείο Αιγαίου του 2007 δικαίωσε το δημόσιο και οφείλονται τι απόψει του. Με αυτή την απόφαση του εφετείου επισημαίνεται η προσπάθεια αύξηση τη διεκδικούμενη έκταση κλπ. Κρίνεται ότι στα κρεμμυνά δεν υπήρχαν ποτέ ιδιοκτησίε. Και ο ισχυρισμό των ιδιωτών ότι επί τουρκοκρατία δεν πληρωνόταν ολόκληρη η έκταση και αυτά δεν βρήκε βάση. Τώρα, με την τροποποίηση που πάει να περάσει η κυβέρνηση, ανατρέπεται το καθεστώ που ίσχυε επί δεκαετίε μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων και στι σκοτολιβαδικέ εκτάσει του νομού Κυκλάδων, οι οποίε αποτελούν περίπου το 1 τρίτο τη έκταση των νησιών. Αυτοί οι ιδιοκτήτε που έχουν πληρώσει και υπόλοιπα συμβόλαια 80% του πλοία μισθών, έχουν πληρώσει κόσμο τα βήματα τη χειρονομιά, ξαφνικά βρίσκονται ω μη ιδιοκτήτε. Για αυτέ τι εκτάσει, το Υπουργείο Καχοδέ είχε εκδώσει δίκτυο το 2006, στο κείμενο τη οποία αποδεχόταν ότι εξαιρούνται ρητά οι μίσοι των Κυκλάδων από το βάρο απόδειξη τη κυριότητα των ιδιωτών και ότι η παραπάνω εξαίρεση προέκυψε διότι τα ευρισκόμενα σκυκλάδες ακίνητα υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Κυριαρχία ελληνικά, όλα αυτά ήταν προηγουμένως. Αυτό το 2006 το Υπουργείο Καχοδέ το δέχτηκε και επέτρεπε να κτίζονται, να εκτίζονται οικοδομικές άδειες στα χρωτολιβαδικά. Τώρα, με την προτινόμενη τροποποίηση, επέτρεπε την ανατροπή των όσων ίσχυαν επί πολλά χρόνια από το 1934 βάσει νομολογία από το 79 βάση νόμου και ειδικά για την Άνδρο, η προτινόμενη αυτή τροποποίηση θα προκαλέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο στο ζήτημα της καταγραφής του φερόμενου δημοσίου κτήματος στην περιοχή των μεταλλείων του Αγίου Πέτρου, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί η υπουργική απόφαση που έρει την καταγραφή μόνο προς το λόγο της μη διαδοχής του ελληνικού δημοσίου στο τουρκικό δημόσιο δικαιώμα του πολέμου. Και τις συνέπειες αυτής μη ισχύουν στην περίοδο και ιδιότητας του δημοσίου. Κυκλάδες. Τώρα, τι προτείνεται. Προτείνεται να γίνει μια παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς, γιατί όλος αυτός ο νόμος δημιουργεί πολλά προβλήματα και κάποιες αναδρομικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών. Ουσιαστικά διμέγοντας τις ιδιώκτες κοτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν αμφιλεγούνται. Και αυτό θα προκαλέσει και πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι το τριπλήριο υπέρ του δημοσίου να συνεχίσει να μην ισχύει και στις Κυκλάδες. Πρέπει να γίνει ένα ψήφισμα, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε επίγουσες ενέργειες για να μην περάσει αυτό. Και θα ήθελα να πω σαν δικηγόρος που δραστηριοποιούμε εδώ ότι τα δικαστήρια της ΣΥΡΟΥ ήδη έχουν αρχίσει και συμμορφώνονται προς την απόφαση αυτή του Αρίου Πάγου. Και ο κ. Ματαμπές το ξέρει, και ο κ. Πομπόνης το ξέρει, και ο κ. Ξαντός, όλοι συνάδελφοι. Το δημόσιο πλέον αντιδικεί με μεγάλη σφοδρότητα όταν υπάρχει αγωγή ιδιοκτήτη εναντίον του δημοσίου, επειδή είναι κατολιβαδική έκταση, κάνει φωτοερμηνίες, φέρνει μάρτυρες και τα δικαστήρια έχουν αρχίσει σιγά σιγά και απορρίπτουν αυτές τις αγωγές των ιδιωτών και δικαιώνουν το δημόσιο. Επίσης θέλω να πω ότι από τότε που έγινε η καταγραφή του δημοσίου κτήματος στο Δήμο Ιδρούσας, η υποθηκοφύλακας έχει κάνει σε μεγάλο βάθος έρευνα και κατέχει αυτό το θέμα καλύτερα από τον καθένα. Και θα ήθελα, επειδή έχει και πάρα πολύ μεγάλο λόγος, να της δοθεί ο λόγος, να πει και αυτή την άποψή της και να μαθηματίσει περισσότερο για τη σοβαρότητα αυτού του θέματος. Γιατί το κλίμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για τα γραμματικά, επειδή δεν είναι υπόλοιπη να σκεφτεί. Βέβαια, μόνο μία ενημέρωση μπορώ να κάνω. Όχι αυτό να σημαίνει ότι το δικαίωμα ή η πρόθεση να πάρω θέση σε οτιδήποτε. Συγχωρέστε με, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μία μικρή μόνο ενημέρωση. Πράγματι, είναι μια ιστορική διαδρομή αυτό το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε το δικαίωμα ότι
δεν συμπλέχει υπέρ του δημοσίου το τεχνίδιο κυριότητα. Έχει τι ρίζε του από την περίοδο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, που πολύ καλά τα είπε η κυρία Σεγάλη. Αναγνωρίστηκε αυτό το γεγονό. Μάλλον σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, επί σειρά ετών, επειδή η κατάληψη των Κυκλάδων, ειδικότερα για την Άνδρα, θα πω εγώ που γνωρίζω, έγινε σταδιακά ή με διάφορε φάσει βρέθηκαν οι Κυκλάδε κάτω από την κατοχή ή την κυριαρχία των Οθωμανών. Η μία φάση ήταν ότι είχαν αρχίσει και ερχόντουσαν, πιέζανε να παίρνουν φόρους κτλ. Με ληστρικές ή πειρατικές αφορμές. Η άλλη φάση ήταν ότι ήταν και κυρίαρχοι. Και η τρίτη και τελευταία φάση ήταν ότι οι Κυκλάδες ενσωματώθηκαν πλέον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επειδή όμως πράγματι δεν. Ξαναλέω, ας τονίσω λίγο περισσότερο για την Άνδρο που έχω διαβάσει. Η Άνδρος δεν βρέθηκε, δεν ήταν δωριάλωτη ως προς τους Οθωμανούς, αλλά παραχωρήθηκε σε αυτούς με συμβάσεις τις οποίες υπέγραψαν οι προηγούμενοι ηγεμόνες μας, οι ενετοί. Γι' αυτό οι Οθωμανοί σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρίσκονταν αυτό, αν σε οποιαδήποτε φάση της περίοδου της κυριαρχίας τους, ανανέωναν κάθε τόσο μια την υποχρέωσή του ή την αναγνώρισή του ότι πράγματι οι Κυκλάδες δεν είναι δωριάτοτε, αλλά με δύο ομολογήσεις του, ο εκάστοτες Κυκλάδος κάθε φορά συνομολογούσε ότι πράγματι δεν είναι δικόντε και δεν είναι οι εκτάσεις, δεν έχουν δημόσιες εκτάσεις. Τουλάχιστον στο πλαίσιο που μπορούμε, που δεν γίνεται μέχρι τώρα δεκτό ιστορικά. Έχουμε λοιπόν σειρά τέτοιων δύο ομολογήσεων, οι οποίε εκλεγόντουσαν αθναμέντες, με τις οποίες ο εκάστοτες αρχαίος Σουλτάνος διαμολογούσε αυτό, ότι δεν κατέκτησε αυτό το νησί μας, άραγε οι εκτάσεις αυτές δεν είναι δικές του, αναγνώριζε ότι ήταν μούρκια, ότι ήταν δηλαδή ιδιωτικές εκτάσεις και παραδεχόταν μόνο εάν το αν υπήρχαν κάποια παθουφικά. Αυτά τα παθουφικά, να ξέρετε, ήταν εκτάσεις οι οποίες είχαν αφιερωθεί για κάποιους ευαγείς κοινωνικούς σκοπούς. Και κυρίως επίσης ήταν και εκκλησιαστικές περιουσίες. Κατά τα λοιπά όμως, αποδεχόταν ότι οι ιδιωτικές, όλες οι άλλες εκτάσεις είναι ιδιωτικές. Σε αυτές, μάλιστα, για το λόγο αυτό, χωρίς να γίνεται και εδώ, ήθελα να το τονίσουμε λιγάκι. Ναι, θα πεις ποια ήταν τα βασικά, ποια ήταν τα χορτολιβαδικά, τι ήταν, τι δεν ήταν. Χωρίς καμία διάκριση. Οι εκτάσεις αυτές αναγνωρίστηκαν από το Σουλτάνο ως ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, με συγχωρείτε από μια τώρα δυσκολία, είστε όλοι άγνωστοι. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως κινητά πράγματα και όχι ως ακίνητα. Τι νόημα είχε αυτό? Είχε νόημα ότι ενώ για τη μεταβίβαση κάποιου ακινήτου απαιτείται να έχουμε, να γίνεται ένα συμβόλαιο και τότε απαιτείται, το οποίο συμβόλαιο ήταν συστατικός τύπος της ιδιοταξίας αυτής, συστατικός τύπος. Εάν δεν είχε δηλαδή το συμβόλαιο, δεν θεωρείται ότι μεταβίβασε την κυριότητα του ακινήτου σου στον αγοραστή ή στον δωρεοδόχο. Με αυτές τις διομολογήσεις και με αυτό το καθεστώς που ίσχυσε και θεωρήθηκαν πράγματα, ότι μεταβιβάσεις αυτές, ότι γίνονται μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων, δεν από τότε που οι Κυκλάδες ενσωματώθηκαν στο Οθωμανικό κράτος, άραγε θα έπρεπε οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου να γίνεται με συμβολιογραφικό έγγραφο και να καταχωρείται στο κτηματολόγιο που διατηρείται στην Υψηλή Πύλη. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καταχωρήσεις μεταβιβάσεων ακινήτων στο κτηματολόγιο το Οθωμανικό. Γιατί? Γιατί όλες αυτές οι εκτάσεις ήταν εξαιρεμένες. Ήταν ιδιωτικά κτήματα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι παραδεκτό. Και υπάρχει πλουσιοτάτη βιβλιογραφία νομική ότι δεν έχουμε και είναι παραδεχμένο. Δεν μπορεί να το αφηγηθεί κανείς ότι καμία έκταση της Άνδρου, των Κυκλάδων, δεν έχει καταχωρηθεί σε συμβολογραφικό έγγραφο στα κτηματολόγια της Υψηλής. Στη συνέχεια, ακόμη να θα μπορούσε να τονίσει κανείς ότι εκτός από τις εκτάσεις αυτές υπήρχαν
εκτάσεις σε δύο τόνοι, μουσουλμάνων. Να λάβουμε υπόψη ότι ιστορικά, από την ιστορία του πολέμου, του Αΐμους, του Δημήτριου Πολέμου, του Πασχάλη και όλων όσοι ασχολήθηκαν με την Κρήτη και πρόσωπο των ιστορικών, πολύ αξιόλογων, όπως είναι, ας πούμε, ο πολύ αξιόλογος του Κολόγος, ο κύριος Κολογός, ο Ηλίας, καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Κρήτης, έχουν αναφέρει, τουλάχιστον δεν έχω δει να έχουν γράψει κάπου, ότι υπήρχαν εκτάσεις, πώς το λένε, ιδιωτικές κτίσεις μοαμεθανών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πράγματι, όταν υπογράφηκε μετά τη συνθήκη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας του 1832 στο Λονδίνο, για να δουν οτιδήποτε αμφισβητήσεις και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να παιδιθεί, διενέξει μπορεί να προέκυπταν, υπεγράφηκε η σύμβαση του Κωνσταντινούπολη του 1832 με τα πρόσθετα πρωτόκολλα του Λονδίνου της αντίστοιχης χρονολογίας, με τα οποία έλεγαν ότι θεωρείται δημόσιες εκτάσεις και ότι περιέχονται στο ελληνικό δημόσιο δικαίωμα πολέμου όχι μόνο οι οποιασδήποτε δημόσιες γέρες οθωμανικές, αλλά και αυτές τις οποίες κατήχαν ιδιώτες Οθωμανοί, οι οποίοι την ημέρα υπογραφής της ανεξαρτησίας της συνθήκης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας εγκατέλειψαν τις κυριότητες τους αυτές και έφυγαν από την Ελλάδα. Από όσο τουλάχιστον είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω, έχοντας μελετήσει σχετικά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μένουν στην άδεια τουλάχιστον του Οθωμανοί, είτε ιδιώτες, είτε και ακόμη και να ασκούν την διοίκηση της άδεια. Ήταν λίγο δύσκολο, επειδή βρισκόταν ακριβώς στην αιχμή της διαδρομής του τραφικού, που διαζόμουσε. Κάντε μας μια πρόταση. Τι επιφέρει πρακτικά αυτή η αλλαγή. Σας το εξηγήσει. Πώς το περιγράψει η κυρία. Σας το εξηγήσει η κυρία Κυρτάτα. Δεν μπορώ να λάβω προσπαθές. Εγώ θέλησα μόνο να σας πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι... Α, μόνο να τονίσω λίγο ότι υπάρχει νομολογία του αντιπάλου. Είναι λίγο πολύ αζάξιο πως αμέσως η διοίκηση εναρμονίζεται με μια απόφαση η οποία δεν πάβει να είναι τελευταία με απόφαση νομολογία πάνω του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά έχει πίσω της κουβαλάει και υπάρχουν και πληθώρα άλλων αποφάσεων οι οποίοι δέχονται αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Άραγε θα ήταν ίσως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι για έναν εναρμονισμό τέτοιο θα έπρεπε να μελετηθεί λίγο περισσότερο πώς και γιατί πράγματι αυτό το τεκμήριο κυριότητας δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στις κοιλάδες. Δεν μπορώ να το πω περισσότερο από αυτό. Άρα, χιλιάδες αποφάσεις του αλλού υπάρχουν. Αυτό είπα μόλις. Αυτό είπα μόλις. Πηγαίνει αυτή να είναι η τελευταία και να είναι της ολομέλειας του αλλού υπάρχουν. Αν από τους παριστάμενους δικηγόρους θέλει κάποιος να πει κάτι και μετά ερωτήσει τον συμβούλο για να πούμε και το διατάφτα. Μπορείστε. Ναι, ο συγγραφός. Ακούγεται. Ήθελα να χαιρετήσω τα καλή συνάντηση και πιστεύω ότι θα ξεχάσει σήμερα που καλύπτουν στις δημοσιογραφικές και ανθρωπικός κόσμος να εκφέρει θέματα, αποφάσεις, δημοσιογραφικές και ψηφίσματα που έχουν σημασία σε θέμα. Χαιρετίζω και παρακαλώ να συνεχιστεί τις επόμενες θέματα που έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Υπάρχει μια βιομηχανία νόμων πλέον, ο οποίος καταργεί και αλλάζει τα πάντα, φορολογικά, τεχνικά, πολυνομικά, νομικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση έχει καταργεί νομικά το θέμα από τους Βερινούς Σαντορίνη, η Καντέλα. Εκεί παίζουν τα αρκετά για απομείνα, η Εκκλησία Παντάκλειδη. Σήμερα εκεί πέρα χώροι οι οποίοι ήταν χριστουγεννείς και αν υπήρχε την καλή προσκαλία δεν είχαν δημιουργική κτίση ενδεχόμενα. Αλλά αυτό εφαρμόστηκε αναλογικά και στην θέμα τα ιδιωτικά. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα πέρα το νομικό το οποίο θα πολεμήσουμε γιατί δεν ευσταθεί, είναι και πολιτικό πλέον. Ζούμε μια κατάσταση μείωση, απομείωση τη αξία. Η λέξη χαρά τη λοιπόν από την Τουρκία, τουρκικό όρο χαρά έχει μείνει μέχρι τώρα. Υπερφορολόγηση, χαρά, απαξία τη γη. Στόχος στα κυκλάδες να γίνουν ένα βιομηχανικό αερολογικό πάρκο. Να πουληθεί δημόσια περιουσία αντί πινακίου κακής.
Αν ένα παράδειγμα, η πρώην βόη που έκλεισε η Γιάννη πήγε στην Παλίνη. Τα 1800 ευρωπαϊκά μέτρα φοβήθηκαν μαζί με 18 βόη αντί να πούμε κάτι σε ευρώ. Αμέσως αγοράστηκαν από θεατρικές τραπεζών. Αμέσως πουλήθηκαν σε ελληνικούς ζαρινούς οίκους. Και θα πληρώνουμε 600 εκατομμύρια για χρόνια που θα μας κατανοικιάζουν το κοινό σαν δημόσιο, θα τα νοικιάζουμε μέσα από αυτούς. Ευτυχώς το ελληνικό στέλνο έχει βάλει ένα στόχο. Υπάρχει μια στόχευση να μειωθεί η ατομική περιουσία. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεικνύουμε πλέον ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Το δημόσιο θα λέει αυτό είναι δικό μου και αν το απόδειξε το, εσύ ο οικονομικά μειωμένος και αδύναμος και δικαστικά, έγινε παράθυρο και δικαιοσύνη τα παράπονα όλα αυτά, να αποδείξει ότι είναι ελεύθερος ένα τοπικό δημοσίου. Έχει πέσει γραμμή. Η απόφαση αυτού του αλλού πάντου ξεκινάει και δεσμεύει τα καλούτα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δεν έχουν δικαίωμα να αποβλύνουν τις αποφάσεις του αλλού πάντου. Το θέμα λοιπόν πέρα από το νομικό πρέπει να απολεμηθεί. Εκπρόσωπο των δικηγορικών συμβουλίων όπως και οι συνάδελφοι έχουν εκλογές τώρα, θα έχουμε ένα ψήφισμα ενδεχόμενα του δικηγορικού συλλόγου και του συλλόγου μηχανικών. Πρέπει να απολεμηθεί και νομικά αλλά και πολιτικά. Έχουμε βουλευτές ορισμένους από το Μονοβούλιο, ορισμένους, εκτεθειμένους. Αν δεν τους καλυμμένουμε κάθε φορά, θα πρέπει λίγο και να τους πούμε ότι δεν σημαίνει κάθε φορά ότι ο νόμος έρχεται, αλλά του ελπίζουμε από όλες τις φωσίες. Ευχαριστώ. Κύριε Κομμόνη. Αρχήν να ευχαριστήσω και την συνάδελφο, την Καθηγήτρια Κουτάτα και την κυρία Τελώνη. Πολύ περιστατωμένη δουλειά της καθένας, την ανάγκη κάτσε, κάτσε εδώ να πάρα επαναλάβω ότι να ευχαριστήσω και την Κατερίνα και την κυρία Πελώνη για την πολύ περιστατωμένη δουλειά που έκαναν και την σωστή παρουσία εδώ και να επισημάνω την τοποθέτηση του Γιάννη Ξαντού που για μένα είναι ακριβώς το δάχτυλο των τύπων των ύλων κυριολεκτικά. Δηλαδή, για να μην κάνουμε απορίες, αυτή η απόφαση του Αριού Πάγου δυστυχώς έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος από όλες τις προηγούμενες γιατί είναι η μόνη απόφαση ολομέλειας. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε το θέμα, πήγε στον Αριού Πάγο και παρεπέμφθη από το τμήμα που ήταν αντιδικά στην ολομέλεια, γιατί θεωρήθηκε πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια, θα πρέπει να σας γεννηθεί η απορία και ο προβληματισμός γιατί ειδικά στις Κυκλάδες αυτή η αλλαγή και όχι ας πούμε στα Ιόνια και στα διάφορα άλλα μέρη. Στις Κυκλάδες γιατί ακριβώς πρόκειται να εγκατασταθούν τα αεολικά πάρκα. Τα αεολικά πάρκα θα εγκατασταθούν πολύ ευκολότερα όταν η γη είναι του δημοσίου και δεν είναι ιδιωτών. Δεν έχει να αντιμετωπίσει απανωτριώσεις, δεν έχει να αντιμετωπίσει αστάσεις, δεν έχει να αντιμετωπίσει τίποτα. Και εδώ που τα λέμε, όταν πάει ένας οποιοδήποτε ιδιώτης σε έναν οποιονδήποτε από εμάς τους δικηγόρους, όπως όλοι οι συνήθεις και εμείς δεν δουλεύουμε τζάμπα, το χρόνο μας διαθέτουμε, θα του πούμε ότι θέλουμε ένα αλφα ποσό. Όταν ο άνθρωπος ξέρει ότι έχει το δημόσιο απέναντί του, που το δημόσιο έχει το πάνω χέρι, καταλαβαίνετε ότι θα ανακούσει πριν και θα φύγει σφαίρα από την υπόθεση τα οποία σπάει το παλιά του. Συνεπώς, ήδη έχει γίνει μέσω της απόφασης του Αριού Πάγου η πλήρης δίμευση των περιουσιών όσων ας πούμε θεωρούνται μικρής αξίας. Αν νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση του Γιάννη. Ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί αυτό το πράγμα και να αντιμετωπιστεί είναι μόνο με πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, έρχεται νόμος στη Βουλή. Ο νόμος ψηφίζεται συνεπώς. Πάμε και λέμε. Αλλά πολύ γρήγορα και με πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά. Έτσι, μια έκθεση που θα πατάει σε στοιχεία συγκεκριμένα. Για να μπορεί και όποιο βουλευτή αντιδράσει να το υποστηρίξει. Βέβαια, να βοηθηθούν. Δεν περνάει από τη Βουλή. Είναι νόμος. Δεν περνάει από τη Βουλή. Είναι απλό το πράγμα. Δικαστικά, οφείλω να σα πω με την όποια πείρα διαθέτω και με πολύ σεβασμό στι απόψει όλων των άλλων συναδέλφων και όλων ημών με ύψιλο. Ότι δικαστικώς και νομικά δεν καταπολεμεί. Δηλαδή η απόφαση του Αριού Πάγου δεν έχει τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουμε με κανέναν τρόπο. Παρά μόνο με άλλη απόφαση και πάλι τη ολομέλεια, άντε κάθε γύρευε και λιγορό καρτέρα, όπως λέμε εδώ, πότε θα ξαναγίνει αυτό και με βάση ποια διαδικασία και να διανύσει όλη τη βαθμίδα
δυστυχώς τη δικαστική, δηλαδή να πάει προς το δικείο, να πάει η εφετείο και να ξαναπάει στον αεροπάγο, να αλλάξει την ομολογία του αεροπάγου. Συνεπώς, μόνο με παρέμβαση να μην περάσει τώρα στον νόμο. Και στη συνέχεια να δούμε τι θα γίνει. Διότι δεν είναι μόνο έτσι απλά τι γίνεται με τις γης που θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες ή οτιδήποτε άλλο. Εάν το παιχνίδι χοντρίνει λίγο, όπως είπε η Κατερίνα, θα αρχίσουν να παίζουν και με όσους έχουν χτίσει τα ορτολιβαδικά. Υπάρχουν άνθρωποι που στα ορτολιβαδικά έχουν πάρει άδειες οικοδομικές. Θα έρθει λοιπόν ο άλλος που μπορεί να το πει ωραιότατα. Το ξέρω, κύριε, λάθος έγινε. Η νομολογία λέει ότι αυτά ήταν του δημοσίου. Στο δημόσιο δεν γίνεται ποτέ ψυχτησία. Τελειώσαμε. Έχουν υπάρξει τέτοια θέματα στην Ελλάδα. Αλλά δεν μας απασχολούσε εμάς, γιατί δεν μας ακουμπούσε το θέμα. Άρα, όποιοι πάνε άρα, οπότε το συμπέρασμα είναι η πρόταση. Δύο άνθρωποι από εδώ, όχι οι πενταμελείς οι επιτροπές, γιατί οι πενταμελείς δεν δουλεύουν, κάνουμε μια τελευταία και δεν κινήθηκε. Λοιπόν, δύο άνθρωποι να ετοιμαστούν και κατά εξουσιοδότηση αυτοδήμων να πάνε. Να αναφέρουν στους βουλευτές ότι αυτά είναι τα θέματα, όποιος θα ψηφίσει πέρα. Απλά πράγματα, έτσι, λίγο χοντρά. Για να εξηγήσει γιατί όμως, να τους εξηγήσουμε γιατί. Έτσι, και το τι θέλει να πούμε, ότι γιατί για μένα ο Άγιος Πάπας έκανε μια νομολογία, σας το λέω ξεκάθαρα για το θέμα της εκμετάλλευσης της γης. Αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τους κυρίους που μίλησαν, αλλιώς πάμε στις τοποθετήσεις. Υπάρχει κάτι να ρωτήσει κάτι διευκρινιστικό εννοώ. Όχι. Καταρχάς να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου όλους τους προλαλήσαντες. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή όπως υπόθηκε και από νομικής απόψης και από πολιτικής απόψης. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι ένας καλόπιστος άνθρωπος και καλοπρέπειτος, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πώς σε τέθη αυτό το σύμπτωμα. Αλλά εκεί σου τεχνίδι, δηλαδή, υπάρχει σκοπιμότητα, δεν έχει κανένα. Είναι αδιανόητο. Διότι η απόφαση τη Ολομέλεια που πράγματι εξεδόθηκε αρχές του 2013 καταρχά είναι λανθασμένη πλήρω. Ναι, ρε Γιάννη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε εμεί. Τι είπαν αυτοί κυριαρχικά, εκμένα το πιο σωστή. Είναι, όχι. Λέω, εννοώ, είναι πλήρω λανθασμένη με βάση τι συνθήκε τη απελευθέρωση και που υπηρέτηκε το ελληνικό κράτο. Είναι πλήρω λανθασμένη. Γιατί κάνει ένα απλό πράγμα. Λέει το ίδιο, βάζει στην ίδια κατηγορία τα εκτό, τα κρεμνά, α πούμε. Κάπω το κρεμνά, ο καθένα θα πει εντάξει, οκ, δεν είναι ιδιωτικά τα κρεμνά δίπλα στη θάλασσα. Και βάζει δίπλα και βοσκές. Χωρίς να είναι επίδικο το θέμα βοσκές. Εντελώς. Παρά τα αυτά, παρά που είναι η απόφαση της Ολομέλειας, η απόφαση της Ολομέλειας μιλάει περί αυτού για την άσκηση νομής, όπως είπαν οι συνάδελφοι όλοι. Όμως δεν λέει για το τεχνικό επίπεδο του δημοσίου κάτι. Το αφήνει, ότι το δέχεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συγχαίρω την απόφαση της Ολομέλειας που μπορεί σε 10 χρόνια, σε 30, σε 40 να αλλάξει, όπως το 1939. Το αντίθετο, αυτό που είπε η κυρία Τελώνη, το αντίθετο το θεωρούσαν πασίδηλο, όχι προσεκτικά, δεν παίρνουν σε βιβλία. Ήταν πασίδηλο για τον Άγιο Πάγο ότι οι Κυκλάδες εξαιρούνται του παιχνιδιού. Πασίδηλο, δεν ήταν νομικό θέμα, γιατί ήταν γεγονός. Και αυτό που πάει να γίνει από τους μαζί σκοβόνες είναι τάχιστος, όμως είναι κάτω από τον μήνας γνώμος. Σε πρώτη φάση είναι ο μήνας γνώμος. Δηλαδή, αυτό που θα γίνει στις Κυκλάδες, και φαντάζομαι και οι άλλοι δήμοι δεν ξέρω, θα έχουν κάνει κάποια ενεργοποίηση, να γίνει καλύτερα όλοι μαζί και να φωνάξουμε πολύ, να φωνάξουμε πολύ. Είναι απίστευτος κίνδυνος και αυτό για τον Άγιο Πέτρο και γενικότερα για τα σπίτια και τα πάντα, για τα πάντα. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή είναι μια επίθεση που γίνεται στα νησιά και επειδή δεν ξέρω, είπε η Κατερίνα μόνο τις Κυκλάδες, ξέρω που θέλουν να εξαιρέσουν. Μόνο τις Κυκλάδες. Την Κρήτη, δηλαδή τα υπόλοιπα νησιά του εγώ τα αφήνω. Και βάζουν τη μάνη. Και βάζουν τη μάνη. Σαν αυτό θα το λέω. Τι είναι αυτό. Έχω τελειώσει ότι πέρα από βουλευτές, μήπως οι Δήμοι μέσω της τοπικής ένωσης θα κάνουν πολύ μεγάλη φασαρία, αλλά το θέσουν και στα κόμματα, δεν κατευθείαν ενώ. Πώς να το πω,
γενικά όχι ένα βουλευτή. Πρέπει να μην περάσει από τα αυτόματα τη πλειοψηφία. Ναι, 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 ακούγα. Να μην περάσει. Και άλλοι λογικά δεν μπορούν να ψηφίσουν. Φαντάζομαι. Τι τρέλα είναι. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσει, θέλω να ρωτήσω εγώ, τον Βασιλή. Έλα. Οι αποφάσει του Αγίου Παύλου δεν προσβάλλονται στο στέγη. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Όταν γίνει συλλογιακή, μόνο όταν είναι ένα, το ηθικό δικαστήριο που είναι ένα μείγμα στέγη Αγίου Παύλου, είναι γενικά θέματα, αλλά όχι αυτό. Να πω μια κουβέντα, συγγνώμη, και δεν ξέρω να συμπληρώσω, θα σα πω. Γιατί εγώ έχω σκεφτεί, επειδή έχω από όλα τα νησιά υποθέσει τέτοιε. Αν κάποιος μπορέσει κάποια στιγμή να πάει στον Άγιο Παύλο και να πάει στο ανθρώπινο δικαίωμά του, γιατί έχουμε θέμα προσβολή προσωπικού μέσω της περιουσίας καθαρή. Πότε θα γίνει αυτό, το είπαμε. Αν το πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτό το θέμα του νόμου ας συζητηθεί στα πρώτα της πλειοψηφίας κτλ. Παράλληλα, αν μπορέσει κάποια στιγμή πραγματικά να γίνει μια συνεργασία γιατί είναι και τα κόστη μεγάλα. Να μεθοδευτεί μια τέτοια εκδοχή. Για να. Γιατί θα γυρίσει σίγουρα αυτό. Αυτό που συζητάει δεν μπορεί να κληρώσει όλου. Και όχι μόνο αυτό. Σου ανατρέπει την ομολογία αναδρομικά. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν γίνει κύριοι από το 1830 μέχρι σήμερα ξαφνικά στην επόμενη δίκη που θα δημιουργήσει το δημόσιο θα πάνε ανάποδα. Θα πάνε να χάσουν αυτό που έχουν κερδίσει. Τι να τα. Εάν δεν αναδρομεί αυτή η ομολογία, αυτό δεν γίνει. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να δύο καταρχήν, αν η απόφαση του Αγίου Παύλου δεσμεύει την πολιτική ηγεσία, δηλαδή η συναγωγή θα μπορεί να περάσει νόμο. Άμα θέλει να τη δεσμεύσει, τι δεσμεύει. Τι δεσμεύει. Ανεξάρτητε τι αρχέ, όχι, δεν δεσμεύει. Όχι, άμα θέλει λέω να τη δεσμεύσει η πολιτική, άμα θέλει να πει να δεσμεύει. Δεν τη δεσμεύει, όμω δεν δεσμεύει άλλο. Εδώ έχει ένα άλλο. Τι πόσε εκτάσει είναι, πού είναι περίπου αυτέ οι εκτάσει, πού είναι. 70%. Πόσο? Αν δει τη θα γίνει, θα τρελαθεί. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση. Από ό,τι μαζεύουμε από αυτά που είπαν οι δυο εταιρείε που μιλήσανε, φαίνεται ότι θα πρέπει να τα κάνουμε και τα τρία. Δηλαδή, να ετοιμάσουμε ένα φάκελο, τον οποίο θα στείλουν στου βουλευτέ όλων των κομμάτων και στου δύο νομού. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσεων, νησιά είναι, δεν πειράζει, δεν εξαιρούνται, ας τα στείλουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι μια περιφέρεια, έτσι. Ναι, ταυτόχρονα στα κόμματα της Βουλής και να ορίσουμε και τρεις ανθρώπους, δίκιο έχει ο Βασίλης, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερμεγέθεις επιτροπές, οι οποίοι θα πάνε σε όλους τους βουλευτές και στα κόμματα και θα βάλουν το ζήτημα. Παράλληλα, ας κάνουμε και αυτό που λέει ο Γιάννης ο Μαγκαδές, ακόμα και αρχίζοντας μια διαδικασία που στο μέλλον ίσως να αποδώσει μια νέα απόφαση του Αγίου Πάγου στον ίδιο τον Άγιο Πάγο. Προτείνω λοιπόν τον φάκελο μένα να τον φτιάξει η κυρία Κυρτάκα και μαζί με τον Γιάννη Μαγκαδέ και τον Βασίλη Κομμόνη, μια και η κυρία Τυρόλη είναι, ας το πούμε, θεσμικά δύσκολο να προσφέρει κατά αποφάσεων να παραβερθούν και στα κόμματα ο ένας ή ο άλλος, αν πάνε όλοι μαζί, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, το νησί και βέβαια και να κινητοποιήσουμε για αυτή τη δουλειά την τοπική ένωση των Δήμων και την Περιφέρεια. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Θα θέσουμε τη διάθεση της Επιτροπής όλα τα μέσα του Δήμου. Αν γίνει, να γίνει σύντομα. Αυτό να ρωτάτε αυτή την εβδομάδα. Γιατί το νοσοκομείο θα πέρασει. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, όποιοι, αν τυχόν, ευχαριστώ για την πρόταση να ανέκριθεί. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη. Δηλαδή, καταλήγει. Ειδοποιήστε του τοπικού βουλευτέ. Όχι, την Τετάρτη εμεί θα είμαστε από του βρούμε. Αντί για την Τετάρτη, θα είμαστε τώρα. Άρα, νησιά του Κυριακού. Δεν μπορούμε να έχουμε συνεργασία με όλα τα νησιά, δεν μπορεί να γίνει να πάει κάτι ομαδικό. Υπάρχει το ίδιο σχολείο σαν να πει. Δεν πιστεύω. Θα δώσει, αν ξεκινήσουμε να μαζέψουμε όλους, μόλις μας παραλαμβάνουμε εμείς την πράξη. Αλλά συγχρόνως να γίνει η αποτέλεση. Θα δώσει σωστό εδώ. Λοιπόν, θα μην είναι αυτό. Θα συμπεριλαμβάνει πρακτικά ένα φάκελο για όλα τα κόμματα και στους βουλευτές του Νοτιού Αιγαίου, την Περιφέρεια και την ΠΕΝ, και ας στείλουν και στους Δήμους
των αντίστοιχων νησιών των Κυκλάδων, τη δημιουργία αυτής της επιτροπής από τους τρεις δικηγόρους, οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν σε ό,τι επιλεγεί από τα τρία να πάει ο καθένας, δηλαδή άλλος μπορεί να πάει στον Άγιο Πάγο και να καταθέσει, γιατί στον Άγιο Πάγο δεν πας αν έχει το πρόταση ή στο κοινοβούλιο και στα κόμματα. Συμφωνείτε. Συμφωνώ τους αμέσως να είναι τα τρία άτομα. Πρέπει να υπάρχει και η ηγεσία από την. Δηλαδή, προφανώς. Ο κύριος Δήμαρχος. Συμμετέχει ο Δήμαρχος. Προφανώς. Δεν ισχύει αυτό που λέμε από την κομματεία να φτιάξουμε τέτοιε άμεσε με την μελή τροφή. Πρέπει να γίνεται τα μέσα του τροφή. Προφανώς. Είναι πολιτική εκπροσώπηση, δημοτική εκπροσώπηση. Μα ο Δήμαρχος και οι μαθητές. Αν δεν είναι ο νόμος, θα συμβάσει να μην έχουμε κανένα πολιτικό. Αν συμφωνούμε, πάμε στο επόμενο θέμα. Να πάρετε απόψη το γεγονό του Κοσίνου. Έχει πάρει ο σύλλογο και η περιφέρεια. Και του απάντησε το ότι τι είδαμε τι απόψει σα και έχουν σταλεί στην αρμόδια του οποίου να ληφθούν υπόψη. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αντέφρασε σπόντα. Και πήρε τριών προτάσεων απάντηση ότι δεν υπόψη η αντίδρασή σα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Σημειώνω ότι ο Γιάννης ο Ματάνης έχει προσωπικό. Είναι αυτό ο συμβούλιο. Ο Γιάννης είναι